Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκρηκτικό κλίμα στην πολιτική σκηνή πυροδοτούν οι συνομιλίες του επιχειρηματία Σάμπι Μιονί με τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παπά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση και ζήτησε τη διαγραφή του κυρίου Παπά από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το Μεσολόγγι έκανε λόγο για μαφιόζικες πρακτικές και σκανδαλολογία ανύπαρκτων σκανδάλων. Την ίδια ώρα, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος φέρεται να υποστήριξε ότι υπάρχει και δεύτερο απόσπασμα με πρωταγωνιστή τον ίδιο, ενώ μίλησε για σκευωρία σε βάρος του. Τέλος, η προανακριτική αποφάσισε να στείλει πρακτικά και ηχητικό ντοκουμέντο στον εισαγγελέα. Κυρώσεις στην Άγκυρα για την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο ο δημοκρατικός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες. Η Ελλάδα θα αντιδράσει αν αμφισβητηθούν τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Με μια επιστολή καταπέλτη προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Ρόμπερτ Μενέντες ζητά από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να βάλει φρένο στην τουρκική επιθετικότητα εναντίον της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στον αέρα, τα τουρκικά μαχητικά παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ελλάδας σχεδόν κάθε μέρα, θέτοντας σε κίνδυνο Έλληνες πιλότους και πολίτες που ζουν εκεί. Μπορεί να είναι μόνο θέμα χρόνου, προτού αυτή η αμέλεια οδηγήσει σε απώλεια ζωής ή καταστροφή περιουσίας. Ο Αμερικανός γερουσιαστής μάλιστα ζητά να επιβληθούν κυρώσεις προς την Άγκυρα, καλώντας την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει τον επεκτατισμό του Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν, αλλά και να τερματιστούν οι παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Οι τουρκικές παραβιάσεις της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης είναι καλά τεκμηριωμένες. Σε αλληλεγγύη με τους συμμάχους και τους φίλους μας στην Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και να επιβάλλουν αμέσως κυρώσεις σε αυτά τα ίδια άτομα. Την τακτική του Σκοτσέζη Κουντούς φαίνεται να ακολουθεί η Άγκυρα, καθώς μετά το κάλεσμα για διάλογο προς την Αθήνα, ακολούθησε η γνωστή ρητορική με άξονα την πολιτική του κανονιοφόρου. Η Ελλάδα θα αντιδράσει εάν αμφισβητηθούν τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί καμία αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Θα αντιδράσει με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και δική μας δουλειά εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δική μου ως πολιτικός προϊστάμενος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, είναι να εξασφαλίσουμε ότι η χώρα θα έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει, θα έχει δηλαδή αξιόμαχες και αποτρεπτικές ένοπλες δυνάμεις. Η ελληνική διπλωματία συνεχίζει να επικοινωνεί με κάθε ευκαιρία την τουρκική προκλητικότητα, προσπαθώντας παράλληλα να καταδείξει πως το θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Κανείς δεν θα τολμήσει να σταματήσει τα γεωτρύπανά μας. Πρόκειται για κυριαρχικά δικαιώματά μας που θα υπερασπιστούμε. Εάν θέλουν την κλιμάκωση, θα πάρουν την απάντηση. Την Αθήνα επισκέπτεται και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Ζόζε Μπορέλ. Η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να θέσει το θέμα των τουρκικών προκλήσεων και των ευρωτουρκικών σχέσεων εν ώψη και της συζήτησης που θα διεξαχθεί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13 Ιουλίου. Ανησυχία στους λοιμοξιολόγους προκαλεί η χαλάρωση των μέτρων, καθώς και οι δύο νέες εστίες της πανδημίας από τα νέα κρούσματα σε Θεσπρωτεία και την Ξάνθη, όπου εντοπίστηκαν τα μισά από τα 21 νέα περιστατικά που επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Οι ειδικοί χτυπούν καμπανάκι και υπενθυμίζουν ότι ο ιός διασπείρεται ταχύτατα. Στο μεταξύ, Ξάνθη και Κομωτινή επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, όπου πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 33χρονη που κατηγορείται για την αρπαγή της ανήλικης στη Θεσσαλονίκη. Εις βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Η γυναίκα φέρεται ότι αρνήθηκε τις κακουργηματικές κατηγορίες, καθώς επίσης ισχυρίστηκε πως δεν θα έκανε ποτέ κακό στο παιδί και θα την γύριζε στην οικογένειά της. Προφυλακισμένος είναι πλέον ο 47χρονος απατεώνας ψευτογιατρός που με τις δίθεν θεραπείες που χορηγούσε σε βαριά ασθενής προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων. Όλο ένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση του κατηγορούμενου, όπως προκύπτει μεταξύ άλλων και από την κατάθεση γονιών που έχασαν τα παιδιά τους και περιγράφουν την οργισμένη αντίδρασή του την ημέρα που δεν είχαν μαζί τους για να του δώσουν 20.000 ευρώ. Ο 47χρονος απολογήθηκε καταθέτοντας υπόμνημα και φέρεται να δήλωσε εμπειρικός βοτανολόγος, αρνούμενος στις κατηγορίες που το αποδίδονται. Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι, για τον 25χρονο δράστη της επίθεσης με μαχαίρι στο Ρέντινγκ έρχονται στο φως. Ο νεαρός Λίβιος ήταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση και ανήκε σε πρόγραμμα της Βρετανικής κυβέρνησης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των τριών θρημάτων είναι συντετριμμένες και θυμούνται τους αδικοχαμένους αγαπημένους τους.
Καταρακωμένος ο πατέρας του 36χρονου Τζόριτζι Μπένετ, ενός από τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Ρέντινγκ, αδυνατεί να πιστέψει ότι ο γιος του χάθηκε με αυτόν τον τρόπο. Some of the worst days of my life, you know, hearing that my son was murdered, and we've had some sleepless nights. Ο Μπένετ μετακόμισε στη Μεγάλη Βρετανία από τη Φιλαδέλφεια πριν από 15 χρόνια. Τα παράθυρα στο διαμέρισμά του στο Ρέντινγκ είναι ακόμα ανοιχτά. Δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι για να τα κλείσει. This is where we usually met him, so just at the door. But it was normal chat. How you doing? How was your day? But yeah, he looks quite a nice guy. Incredible range of ethnic and different sorts of groups here, all coming together, wanting to say we're awfully sorry to the people who happened to us. Το σχολείο στο οποίο δίδασκε η ιστορία ο James Furlong παραμένει κλειστό. Οι μαθητές του δεν μπορούν να διανοηθούν ότι δεν θα ξαναδούν τον γελαστό καθηγητή τους όπως τον περιγράφουν. Always came into school with a smile on his face and was just willing to want to teach everyone that came through his door with a lot of positivity and a lot of enthusiasm. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, οι τρεις άντρες κάθονταν στην ίδια παρέα όταν συνέβη το κακό. You go down this route of hoping that it's a mistake. Hoping that they've just lost their phones in the park, in the chaos. We've become so used to seeing incidents like this on the television. This time, we cannot change the channel. This time, it's on our doorstep. Τα κίνητρα του δράστη δεν είναι ακόμα ξεκάθαρα. Σύμφωνα με τους Times, ο Καΐρης Ανταλάχ βρισκόταν σε πρόγραμμα της Βρετανικής κυβέρνησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δεν θεωρήθηκε ποτέ όμως σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Η μητέρα του, πίσω στη Λιβύη, αντιδρά ισχυριζόμενη ότι ο γιος της αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και ότι έφυγε από την πατρίδα του για να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Η ψυχική του υγεία χειροτέρεψε. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Βλέπει εφιάλτες. Μου ζήτησε να προσευχηθώ για αυτόν. Τα βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι ο Σανταλάχ είχε αποφυλακιστεί μόλις 16 μέρες πριν από την επίθεση και ότι βρισκόταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7.30 με τη Νίκη Λιμπεράκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.